Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Γενική Γραμματέα, εκπρόσωπε του κυρίου Πρωθυπουργού και της Κυβερνήσεως, κύριε εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Αττικής, κυρία Τέως Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων και αγαπητοί συνάδελφε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2021 περιποιεί στο Γενικό Γραμματέα ιδιαίτερη τιμή για τους εξής λόγους. Πρώτον, το 2021 σηματοδοτεί τη 200η επέτειο της Παλιγγενεσίας και οι απανταχού Έλληνες με ιδιαίτερη συγκίνηση θεωρήσαμε μεγάλη τύχη που ζήσαμε αυτή την επέτειο. Δεύτερον, διότι το 2021, όπως θα φανεί στα επόμενα, είναι το έτος που θα μπορεί να χαρακτηριστεί από τους ιστορικούς για τους ιδιαίτερα αυξημένους ρυθμούς εργασίας και τις αναδιατάξεις στη δομή και στη λειτουργία τόσο των ερευνητικών κέντρων όσο και των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών. Μεταξύ των άλλων, είναι και το έτος επανεξέτασης της ορθής λειτουργίας και απόδοσης όλων των κληροδοτημάτων και των ακινήτων της Ακαδημίας Αθηνών. Το πρώτο μέλημα της διοικήσεως αυτής ήταν η προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών στην Ακαδημία από τυχόν επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία επετεύχθη με αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας απολύμανσης των χώρων εργασίας στην Ακαδημία 2 φορές την εβδομάδα. Στο σύνολο των εργαζομένων της Ακαδημίας υπήρξαν ελάχιστα κρούσματα της πανδημίας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία. Από πλευράς λειτουργίας μέσω πανδημίας, με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας, ψηφίστηκε νόμος, βάσει του οποίου εκδόθηκε υπουργική απόφαση, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημίας να συμμετέχουν στις συνεδρίες με τηλεδιάσκεψη και να ψηφίζουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η υποδομή και το σύστημα τηλεδιασκέψεων στην Ακαδημία Αθηνών λειτουργήσε με απόλυτη επιτυχία ολόκληρο το 2021 και η σημερινή πανηγυρική τελετή είναι απόδειξη μιας από αυτές τις επιτυχείς της επιτυχούς υποδομής. Το δεύτερο μέλημα της νέας διοίκησης της Ακαδημίας Αθηνών ήταν η προστασία των εργαζομένων και των μελών της Ακαδημίας με αυξημένη παρακολούθηση, με κάμερες και άλλες διατάξεις, με την ανάπτυξη ειδικού συστήματος ηλεκτρονικής προστασίας. Επίσης, κατόπιν συμφωνίας με τον κύριο Αττικάρχη, ο περιτοκτήριο του Μεγάλου της Ακαδημίας Αθηνών χώρος επιτηρείται καθημερινά και σε 24ωρη βάση με περιπολίες διακριτικές των εμπλεκομένων υπηρεσιών προστασίας ευπαθών στόχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το 2021 η Ακαδημία Αθηνών συνεκλήθη σε 16 ενολομελίες συνεδριάσεις και 19 συνεδριάσεις στη Συγκλήτου, οι 12 εκ των οποίων διαπεριφοράς. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι όλες οι αποφάσεις της Συγκλήτου ελήφθησαν ομόφωνα. Από τις συνεδριάσεις αυτές προέκυψαν σημαντικές αποφάσεις και για την αύξηση των τακτικών μελών της Ακαδημίας, καθώς και νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών όσο και για τη διευκόλυνση της επιτελουμένης έρευνας στα εποπτευόμενα ερευνητικά κέντρα. Στην Ακαδημία Αθηνών το 2021 λειτουργήσαν 15 ερευνητικά κέντρα συμπεριλαμβανομένου και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και 5 γραφεία ερευνών, στα οποία εργάζονται μεγάλος αριθμός ερευνητών, ειδικών λειτουργικών επιστημόνων, μεταδιδακτορικών,
τεχνικών εργαστηρίων, υποψηφίων μεταπτυχιακών επιστημόνων, καθώς και σημαντικός αριθμός τελειοφύτων πανεπιστημιακών σχολών που εκπονούν διπλωματικές εργασίες. Συνολικά, ο αριθμός των εμπλεκομένων επιστημόνων όλων αυτών των κατηγοριών υπερβαίνει τους 730. Οι έρευνες που διεξάγονται στην Ακαδημία Αθηνών καλύπτουν μεγάλο αριθμό τομέων των θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και των γραμμάτων και των τεχνών. Η επιτυχία της έρευνας που διεξάγεται στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τις διεθνείς ηλεκτρονικές πηγές και μάλιστα τις αυστηρότερες, είναι εντυπωσιακή. Εντός του 2021 έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, εκ των οποίων περισσότερα από τα 2/3 έχουν δημοσιευθεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Μάλιστα, στο 2021 οι εργασίες αυτές απέκτησαν και σημαντικό αριθμό αναφορών, μολονότι δημοσιεύθηκαν το ίδιο έτος. Η Ακαδημία Αθηνών εκπροσώπησε τη χώρα σε αριθμό διεθνών ιδρυμάτων, όπως στην All European Academy Ζαλέα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαδημιών, στην Ένωση Γεωδεσίας Γεωφυσικής, σε ενώσεις του διαστήματος, στο Inter Academy Medical Panel, στην Federation Internationale des Sociétés de Philosophie και σε πάρα πολλές άλλες ενώσεις, στην Διεθνή Μαθηματική Ένωση κλπ. Τέλος, το έτος 2021 εργάστηκαν στην Ακαδημία Αθηνών 65 άτομα ως διοικητικό προσωπικό, μόνιμοι και ιδάχ, καθώς και αριθμός εξωτερικών συνεργατών. Ήδη, με πρωτοβουλία της Διοίκησης και του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, έχει περατωθεί η αναμόρφωση του οργανογράμματος της Ακαδημίας, η οποία θα τεθεί σύντομα προς έγκριση στη Σύγκλιτο. Το 2021, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πλήρη απογραφή όλων των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθηνών σε ειδικό έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία εξειδικευμένων συνεργατών. Επίσης, έμφαση δόθηκε και στην εξέλιξη της νομικής υπηρεσίας με τις διαδικασίες απόκτησης 2 θέσεων ασκουμένων δικηγόρων, οι οποίοι θα επικουρούν το έργο του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών. Από νομικής πλευράς έγιναν οι επόμενες 9 παρεμβάσεις μετά από εισήγηση και προτροπή του Γενικού Γραμματέως και του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών. Εν συντομία, οι δράσεις έχουν ως εξής. Πρώτον, από τις αρχές του 2021, στη διαχείριση των κληροδοτημάτων εφαρμόζονται αυστηρά οι κανόνες του δημοσίου λογιστικού σχετικά με την έγκριση των δαπανών μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων, και το ποσό εκάστης δαπάνης βρίσκεται εντός των ορίων διαθεσίμων του κληροδοτήματος. Οι εγκρίσεις των δαπανών και αναθέσεις συμβάσεων αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δεύτερον, με απόφαση Συγκλήτου ανατέθηκε στη Νομική Επιτροπή, η οποία γνωμοδότησε σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 45 του Οργανισμού της Ακαδημίας, έτσι ώστε να επιληθεί το ζήτημα της ταύτισης της ιδιότητος του διατάκτη με αυτή του υπολόγου. Αυτό αφορούσε τη διοίκηση της Ακαδημίας και το λύσαμε. Τρίτον, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέως, οι διευθύνσεις της Ακαδημίας άρχισαν την καταγραφή και τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, με σκοπό τον εντοπισμό των δημοσιονομικών κινδύνων και τη συμμόρφωση με αυτά που προβλέπονται στις αποφάσεις της Ολομελίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέταρτον, με πρωτοβουλία της Ακαδημίας ψηφίστηκε το άρθρο 201 του νόμου 4823 που παρέχει στη Σύγκλιτο τη δυνατότητα να κατανέμει και να ανακατανέμει τις θέσεις των ερευνητών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των ερευνητικών κέντρων
όπως ισχύει και στις σχολές και στα τμήματα των πανεπιστημίων της χώρας. Η έμφαση δόθηκε στα ερευνητικά κέντρα για την αύξηση της παραγωγικότητας σε έρευνα και σε υπηρεσίες κοινωνικής ευθύνης των κέντρων. Πέμπτον, καταρτίστηκαν πρότυπα διαδικασιών και συμβάσεων τα οποία χρησιμοποιούν τα τμήματα προμηθειών και διαχείρισης κληροδοτημάτων, τα οποία αυξάνουν και τη διαφάνεια αλλά και διευκολύνουν τη διαχείρισή τους. Έκτον, με πρωτοβουλία του κυρίου Προέδρου, καταρτίστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμμετέχοντες σε ομιλίες και διάφορες εκδηλώσεις έντυπα παραχώρησης της άδειας δημοσίευσης και εκμετάλλευσης των ομιλιών. Έβδομον, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέως, καταρτίστηκαν για πρώτη φορά, υπογράφηκαν συμβάσεις φωτογράφησης ή και βιντεοσκόπησης του μεγάρου και του περιβάλλοντος χώρου που εξασφαλίζουν τα σχετικά δικαιώματα της Ακαδημίας και έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ότι τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως της εικόνας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκουν στην Ακαδημία και όχι στο δημόσιο. 8. Με απόφαση Συγκλήτου και με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέως, πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον 30 χρόνια, προβλήθηκαν τα δικαιώματα της Ακαδημίας επί της εκτάσεως της Ακαδημίας Πλάτωνος, καταγράφηκε το αρχείο του αημνήστου Παναγιώτη Αριστόφρονος και βρέθηκαν κρίσιμα έγγραφα στο αρχείο αυτό, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Η διαδικασία αυτή ήδη είχε ξεκινήσει με ένα μόλις κληροδότημα Αριστόφρονος στην Αλεξάνδρεια, στην κεντρική πλατεία της Αλεξανδρίας, από το προηγούμενο έτος, κυρία Πρόεδρε, και ήδη είμαστε σε συνεργασία με τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού για να συνταχθεί διάγραμμα που θα αποτυπώνει τα ακίνητα που είχε αγοράσει ο Παναγιώτης Αριστόφρον, έτσι ώστε η Ακαδημία να κατοχυρώσει τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματά της και να αποτρέψει όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή ερήμην της. Η περιουσία αυτή είναι τεράστια, πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα δείγμα της ποιότητος του δωροθέτου, δηλαδή του αημνήστου Αριστόφρονος και της συζύγου του, είναι αυτό το ρολόι. Αυτό το ρολόι είναι η ειδική παραγγελία από τον ίδιο τον Μπρίγκε στην Ελβετία. Ο μηχανισμός του είναι φτιαγμένος μεταξύ του 1815 και 1850, σύμφωνα με τους αριθμούς που έχει, και παριστάνει τις ώρες, τις 24, με τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, χαραγμένες σε δακτυλίους που περιστρέφονται στη σφαίρα της γης, η οποία είναι ολόκληρη φτιαγμένη από λάπης λάζουλη. Είναι όλα επίχρυσα ή χρυσά 15 καρατίων τα γρανάζια του εσωτερικού μηχανισμού. Πρόκειται πολύ σύντομα να έρθουν από την εταιρεία Μπριγκέτ να το επαναφέρουν σε λειτουργία. Τα πρώτα καρδιοχτύπια του ρολογιού τα ακούσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου από την Ακαδημία πριν από μια εβδομάδα. Άρχισε να χτυπά ξανά μετά από περίπου 80 χρόνια. Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτό. Πολλοί νόμιζαν ότι είναι μια στήλη αφιερωμένη στην Ακαδημία, όπως λέει η αφιέρωση χαραγμένη στο βάθρο, το οποίο είναι από μασίφ μάρμαρο. Ζυγίζει 1 τόνο. Το επίχρυσο τμήμα επάνω ζυγίζει 60 κιλά, μαζί με το μηχανισμό του ρολογιού, τον χρυσό και επίχρυσο που ζυγίζει 5 κιλά. Ένατο, γίνεται πλήρης διαχειριστικός έλεγχος ανακληροδότημα και στο προσεχές έτος ορκωτοί λογιστές θα προβούν σε προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία και βέλτιστη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώνει η Ακαδημία Αθηνών τη βούληση των δωροθετών
σε βάθος χρόνου. Το 2021 αποτελεί για την Ακαδημία Αθηνών το έτος εξωστρέφειας και εισόδου στην ψηφιακή εποχή. Πράγματι, η Ακαδημία έλαβε πρωτοβουλίες για να παρακολουθήσει την εξέλιξη μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης των αρχείων της, της εύκολης πρόσβασης των εκδόσεών της και κυρίως στην εξωστρέφεια προς την κοινωνία, ξεκινώντας από τα ίδια τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Σε αυτό είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία και με τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα επί των Πρακτικών. Ως προς την ψηφιοποίηση, ήδη βρίσκεται προς κρίση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνολική πρόταση για την ψηφιοποίηση αρχιακών εκδόσεων και άλλων αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών. Θα σας δείξουμε, κύριε Γενικέ, αν έχετε 5 λεπτά μετά το πέρας της τελετής, ορισμένα από αυτά τα αρχεία που θέλουμε να ψηφιοποιηθούν και αφορούν στην Ελληνική Επανάσταση και είναι όλα πρωτότυπα. Επίσης, η Ακαδημία υπήρξε πρωτοπόρος στη σύνδεσή της με θέματα που αφορούν στη φύση και τις επιπτώσεις των μεταβολών της στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία, όπως αναφέρεται άλλωστε στον ιδρυτικό της νόμο. Στα πλαίσια αυτά, η Ακαδημία Αθηνών υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Κλιματολογίας και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η Ακαδημία Αθηνών έχει αναλάβει την επιστημονική υποστήριξη της συντονιστικής ομάδας εργασίας της Διεθνούς Πρωτοβουλίας της Ελλάδος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της φύσης υπό την αιγίδα του ιδίου του κυρίου Πρωθυπουργού από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στην πρωτοβουλία αυτή, την οποία είχε επιλέξει ο Γενικός Γραμματεύς Γκουτέρες ως εμβληματική, συμμετέχουν η UNESCO, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι η Ακαδημία Αθηνών, η οποία και φιλοξενεί το ελληνικό γραφείο της πρωτοβουλίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η ICOMOS και η Europa Nostra. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ακαδημία Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την τροτότητα των δασικών οικοσυστημάτων με τις σοβαρότητες δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε, έχει συστήσει κατά τα πρότυπα της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις Τραπέζες της Ελλάδος, την οποία είχαμε ξεκινήσει με τον αείμνηστο Δρακάτο πριν από πολλά χρόνια, μια νέα μελέτη για την προστασία του οικοσυστήματος, των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδος, τα απορίσματα της οποίας θα τα δώσει δωρεάν, όπως το έχει κάνει και στην περίπτωση της Τραπέζης Ελλάδος, στον υπόψη της ελληνικής κυβερνήσεως, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με την έγκυρη σφραγίδα της γνώσης και της εμπειρίας της Ακαδημίας Αθηνών. Τέταρτο, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ίδρυσαν ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Precision Medicine and Novel Therapies, το οποίο θα ξεκινήσει να δέχεται φοιτητές το 2022. Ήδη στο ΙΒΕΑ εκπαιδεύονται 79 μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 107 υποψήφοι για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών και 74 υποψήφοι φοιτητές για μάστερ. Μεταξύ των πολλών άλλων δραστηριοτήτων του Ιατροβιολογικού Ιδρύματος της Ακαδημίας Αθηνών, εντάσσεται και η Εθνική Δράση για την Καταπολέμηση της Νόσου COVID-19, η οποία έχει πραγματοποιήσει ήδη περισσότερες από 300.000 μοριακές εξετάσεις PCR για την ανίχνευση του κορονοϊού σε δείγματα που αποστέλλονται από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία. Το ΙΒΕΑ είναι ο πυλώνας της εθνικής εμβληματικής δράσης για τη μελέτη του γονιδιώματος του κορονοϊού και ασθενειών με COVID-19 στην Ελλάδα. Στο κέντρο γονιδιωματικής του Ιδρύματος έχει πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός της πλήρους αλληλουχίας του γονιδιώματος 40.000 στελεχών κορονοϊού με ασθενείς του COVID από όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια του πρώτου, δευτέρου, τρίτου και τετάρτου
κύματος πανδημίας, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και τους στελέχους όμικρον που είναι τόσο επικίνδυνο στις μέρες μας. Οι μεταλλάξεις του ιού που επικράτησαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως τα στελέχη α, β, γ, δ, το αθηναϊκό και το όμικρον, εντάσσονται σε αυτήν την μακρά έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία πραγματοποιείται στο Ιατροβιολογικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών. Τέλος, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για τη Διενέργεια Προγράμματος Σεμιναριακών Διαλέξεων με τίτλο «Ιστορώντας τον Μεσαιωνικό και Νέο Ελληνισμό 1204 έως 1821». Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της Ακαδημίας Αθηνών, τακτικά μέλη της Ακαδημίας συμμετείχαν σε 9 εκπομπές τηλεοπτικής διάρκειας μεγαλύτερης των 7 ωρών. Συγκεκριμένα, στα Άκρα με τη Βίκη Φλέσσα, η Ακαδημία Αθηνών και η Κλιματική Αλλαγή με τους ακαδημαϊκούς Ζερεφό και Συνολάκη. Στα Άδυτα της Ακαδημίας Αθηνών, μεταξύ άλλων, ένα από τα ελάχιστα αυθεντικά αντίγραφα της χάρτας του Ρήγα προβλήθηκε στην ΕΡΤ 2. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών έδωσε προσωπική συνέντευξη, προβλήθηκε στις 21 Τετάρτου του 2021. Σε μία σειρά ντοκιμαντέρ αφιερώθηκε ένα από τα επεισόδια στον Σίνα, στην οικογένεια Σίνα, με πρωτοβουλία του σκηνοθέτη Νίκου Μεγκρέλη και της δημοσιογράφου, σεναριογράφου της σειράς Ερυφύλης Μαρονίτη. Το αποτύπωμα της λαμπρής ζωής της οικογένειας Σίνα με την δωρεά της Σινέας Ακαδημίας, αυτού του Περικαλούς Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το μαργαριτάρι του Κοχυλιού της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου των Αθηνών, όπως το αποκάλεσε ο Le Corbusier. Και όπως όλοι το θαυμάζουμε και ιδιαίτερα μας διδάσκουν οι φίλοι μας οι αρχιτέκτονες για τη σημασία που έχει στον νέο κλασικισμό στα κτίρια αυτά που ξεκίνησαν το 19ο αιώνα και θα φωτίζουν για πάντα αυτήν την πανάρχια πόλη των Αθηνών. Υπήρξαν διαδικτυακά πανηγυρικές συνεδρίες και άλλες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών. Τον πανηγυρικό λόγο της 200ης επετείου της 25ης Μαρτίου εκφώνησε ο ακαδημαϊκός κύριος Ρούκουνας σε διαδικτυακή πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας με τίτλο «Η διπλωματία στην υπηρεσία της πατρίδος». Επίσης, τον πανηγυρικό λόγο της 28ης Οκτωβρίου του 2021, τον οποίο εκφώνησε ο ακαδημαϊκός κύριος Πασχάλης Κιτρομιλίδης σε διαδικτυακή πανηγυρική συνεδρία με τίτλο «Η ιδέα της αντίστασης στον ευρωπαϊκό πολιτικό στοχασμό». Στο τέλος της τελετής δόθηκαν οι διακρίσεις και βραβεία κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 20-Μαρτίου 2021, τα οποία δεν είχαν επιδοθεί λόγω της πανδημίας. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους Γεωργίου Μιχαλόπουλου. Το 2021 επανήλθε με πρωτοβουλία κυρίως του κυρίου Προέδρου η καθιερωμένη προδεκαετιών σειρά των διαλέξεων της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών. Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά ποικίλες ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες προβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ακαδημίας Αθηνών, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, και οι οποίες έτυχαν μεγάλης ακροαματικότητας πολλών χιλιάδων επισκεπτών στο διαδίκτυο. Η
Οι κυριότερες ομιλίες ήταν από τον ακαδημαϊκό Σταμάτη Κρυμιζή, τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Βαγενά, τον καθηγητή κύριο Τσιόδρα, τον καθηγητή και αντεπιστεύω μέλος της Ακαδημίας κύριο Γιαννόπουλο, τον ακαδημαϊκό κύριο Νικόλαο Κονομή, τον ακαδημαϊκό κύριο Κιτρομιλίδη και τον ακαδημαϊκό κύριο Κορέ, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία, όπως ανέφερα, παρακολούθησαν χιλιάδες συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Την Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών έκτακτη πανηγυρική συνεδρία για την απονομή για πρώτη φορά του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron έτους 2021, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Πρωθυπουργού, πρέσβεων και άλλων επισκεπτών. Το βραβείο αυτό θα απονέμεται ετησίως. Η Ακαδημία Αθηνών φιλοξένησε στις 15 Μαΐου το πάνελ «Climate Change and Natural Disaster Transformation Policies for a Sustainable Future» στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, ο Αντιπρόεδρος ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ομιλών, ο συνάδελφος κύριος Κώστας Σινολάκης, συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος, Διευθυντής Σύνταξης Αγγλικής Εκδόσης Εφημερίδας Καθημερινή, Αθανάσιος Έλλης. Την Τετάρτη, 12 Πέμπτου, επίσης πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη με θέμα «Τα χρόνια του Κυπριακού, η ιστορική σταθμή και οι σύγχρονες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής». 1η Δεκάτου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο η μερίδα με θέμα «Ενεργειακή αυτοδυναμία της Ελλάδος στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια», η οποία παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέλος, τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η μερίδα αφιερωμένη στην ελληνική διασπορά με θέμα «Απόδημος ελληνισμός, η ιστορία, το έργο και η προσφορά του στην Ελλάδα», την οποία συνδιοργάνωσαν η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το χαρακτηριστικό αυτής της εκδηλώσεως ήταν η δημιουργία από την κυρία Ρεμπούτσικα ενός ύμνου προς τον απόδημο ελληνισμό σε χοροδιακή απόδοση με τίτλο «Ελληνισμός», το οποίο αποτέλεσε και την ελάχιστη προσφορά προς τους Έλληνες αποδήμους σε μουσική της συνθέτριας κυρίας Ρεμπούτσικα και στίχους της στιχουργού κυρίας Λίνας Νικολακοπούλου. Στην αρκτήρια εισαγωγή και καλωσόρισμα ανέφερα, ως και εγώ Έλλην του αποδήμου ελληνισμού και της διασποράς, ότι η Ελλάδα έχει δύο καρδιές. Έχει δύο ήλιους, γιατί έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά έχει και δύο καρδιές, που η μία είναι αυτή που ζει στην Ελλάδα και η άλλη είναι αυτή του αποδήμου ελληνισμού. Το 2021 η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διαχειρίστηκε 46 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, το ΕΣΠΑ, τη ΔΕΗ, την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και προγράμματα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, προχώρησε στη σύναψη 50 περίπου συμβάσεων συνεργασίας. Ο εξυγχρονισμός των οικονομικών υπηρεσιών αύξησε την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Αντί των 30 περίπου διαγωνισμών κατέτος, εντός του 2021 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 60 διαγωνιστικές διαδικασίες. Τριπλασιασμός. Η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών
λειτουργεί αδιάλειπτα από την ίδρυσή της το 1926. Η συλλογή της αποτελείται από χειρόγραφα, αρχαιακό υλικό, έργα τέχνης, επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 300.000 βιβλία που εκδόθηκαν από το 1494 έως και το 2021 και συνεχώς εμπλουτίζεται. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και συμμετέχει στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Προσφέρει εξ αποστάσεως συνδέσεις Virtual Private Network και άλλες συνδέσεις ανάλογες για τις ανάγκες των ερευνητών της Ακαδημίας. Το προσωπικό της είναι εξειδικευμένο και κατά το έτος 2021 είχε μια εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα με ταξινόμηση εκατοντάδων χιλιάδων τίτλων για την έρευνα που πραγματοποιείται στους κόλπους της Ακαδημίας Αθηνών. Στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου της Παλιγγενεσίας, την οποία η πανδημία μας εμπόδισε να ανοίξουμε τις θύρες στην έκθεση, η οποία έχει σχεδόν περατωθεί, θα έλεγα ότι είναι έτοιμη, μπορείτε και να την επισκεφτείτε, αλλά ακόμη δεν έχει ανοίξει επισήμως, λόγω ιδίως του στελέχους Όμικρον. Στην έκθεση αυτή εκτίθενται σπάνια χειρόγραφα και κειμήλια που ανήκουν στην Ακαδημία Αθηνών και σε ελάχιστες ιδιωτικές συλλογές. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται σε συνεργασία του Γενικού Γραμματέα με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας και την εταιρεία Μάτσας σειρά δισκογραφικών εκδόσεων από έργα που έχουν εκτελεστεί είτε στην Ακαδημία Αθηνών ή από μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες και έχουν ως μουσικό αντικείμενο τον αγώνα υπέρ της ελευθερίας των Ελλήνων. Ήδη έχουμε βρει αρκετούς τίτλους με τους συνεργάτες του κυρίου Μάτσα. Οι τίτλοι αυτοί είναι από την Deutsche Grammophon την DECA, πολύ υψηλού επίπεδου και ποιότητος, και σύντομα θα απολαύσετε όλες και όλοι μερικά πακέτα με CD, τα οποία θα μας θυμίζουν αυτήν την επέτειο, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Προτού κλείσω την εισαγωγική παρουσίαση των δράσεων της νέας διοίκησης Ακαδημίας Αθηνών κατά το επαιτειακό έτος 2021, θα ήθελα να τονίσω τις εξής σημαντικές δράσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ακαδημία Αθηνών. Εκπονήθηκε πλήρης μελέτη πυροπροστασίας του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν είχε πυροπροστασία το Μέγαρο, είχε μία υποτυπώδη πυροπροστασία. Και ειδικής μελέτης εφαρμογής για την προστασία αυτού του μοναδικού αρχιτεκτονικού κοσμήματος και μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει η χώρα μας. Θα ακολουθήσουν μελέτες πυροπροστασίας και για τα άλλα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες ή ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι απίστευτο, αλλά δυστυχώς το Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών δεν διέθεται πιστοποιητικών πυροπροστασίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές γεωτρήσεις στο οικόπεδο που έχουμε στη γωνία Βυσαρίωνος και Σίνα. Είναι το τελευταίο κενό οικόπεδο που υπάρχει στο κέντρο των Αθηνών. Εκεί εκτιμήσαμε ότι υπάρχει γεωθερμικό πεδίο, σημαντικό, την εκμετάλλευση του οποίου θα χρησιμοποιήσουμε λίαν συντόμως, ελπίζω, αναζητώ σπόνσορα, αναζητώ έναν μέγα ευεργέτη, ο οποίος θα έρθει να βοηθήσει την Ακαδημία Αθηνών. Ήδη η Ακαδημία Αθηνών έχει εκπονήσει και τις μελέτες, έχει και τη μελέτη εφαρμογής έτοιμη και έχει και κάποια εκατομμύρια στη διάθεσή της, τα οποία τα εξοικονομήσαμε για αυτό το σκοπό από τους ιδίους πόρους της Ακαδημίας και ιδιαίτερα από πόρους που προέκυψαν από την αγορά του οικοπαίδου αυτού, έτσι ώστε να ξεκινήσει να θεμελιωθεί αυτό το κτίριο, το οποίο θα θερμαίνεται και θα ψύχεται χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου πετρέλαιο, άνθρακα ή άλλες μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα χρησιμοποιήσει τον ήλιο
και τη γεωθερμία. Και θα είναι η πρώτη φορά που και αυτό το μέγαρο, το κεντρικό της Ακαδημίας Αθηνών, παγκοσμίως, κόσμημα αρχιτεκτονικής, θα θερμαίνεται και θα ψύχεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε το 100%, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Κορέ, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο 100%, οπότε και θα εξοικονομήσουμε χρήματα και η ίδια η γη, η θεά Γαία που εδώ γεννήθηκε, θα δίνει και αυτή θα συμβάλλει στην απολιγνητοποίηση της χώρας μας. Τέλος, ήδη ξεκινήσαμε όλες τις διεργασίες για την επιτακτική συντήρηση των διακοσμητικών των προσώψεων τις οποίες είχαν πραγματοποιήσει στο παρελθόν οι εκλεκτοί συνάδελφοι με τη βοήθεια ειδικών γλυπτών και οι ίδιοι οι γλύπτες θα έρθουν να μας συντηρήσουν την πρόσωψη, τα αγάλματα και την προστασία των μνημείων αλλά και της βιβλιοθήκης διότι θα στεγανοποιηθεί επιτέλους το υπόγειο της Ακαδημίας Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, το 2021 εξελέγησαν νέα μέλη στην τάξη των θετικών επιστημών ο κύριος Ανδρέας Τζάκης. Επίσης στην τάξη των θετικών επιστημών η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου. Στην τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών ο ζωγράφος Αλέκος Λεβίδης. Επίσης εξελέγει επίτιμο μέλος με πρωτοβουλίες του Προέδρου της Ακαδημίας, ο εξέχων Ευρωπαίος πολιτικός Jean-Claude Juncker, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Στην τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών εξελέγει ως ξένος εταίρος, fellow, ο καθηγητής Φιλίπ Σμίτερ. Στην τάξη των θετικών επιστημών εξελέγησαν ως αντεπιστέλλοντα μέλη οι κύριοι Αρκουμάνης Σαντής Ματαλόν και Γεώργιος Γιαννάκης. Στην τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών ο κύριος Γεώργιος Μάριος Αγγελέτος. Κατά το 2021 με μεγάλη λύπη, η Ακαδημία Αθηνών έχασε τρία σπουδαία μέλη της. Δύο τακτικά, τον κύριο Κωνσταντίνο Κρυμπά, ο οποίος είχε διατελέσει και επί χρόνια γραμματέας επί των πρακτικών και από την τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών τον αείμνηστο Καμπύλη, και των ηθικών και πολιτικών επιστημών ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος, τον οποίο πολλοί από εμάς είχαμε καθηγητή. Όμως μια άλλη μεγάλη απώλεια ήταν εκείνη του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης όλων των Ελλήνων ήταν επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα για τη χώρα μας και τον ελληνικό πολιτισμό, αφήνοντας ως παρακαταθήκη ένα έργο ανεκτίμητης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας, το οποίο θα ήθελα να πω δυστυχώς δεν το γνωρίζουν τόσο καλά στο σύνολό του οι Έλληνες. Από τα αντεπιστέλλοντα μέλη απεβίωσαν ο αείμνηστος Αλεξανδρόπουλος στις φυσικές επιστήμες, στα γράμματα ο Μπόρις Φονκίτς, καθηγητής ελληνικής φιλολογίας και παλαιογραφίας. Προκηρύχθηκαν δε νέες έδρες. Προκηρύχθηκαν νέες τακτικές έδρες στην τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών, μία έδρα μουσικής, στην τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών, μία έδρα στον κλάδο των οικονομικών επιστημών με τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία». Στο 2021 η Ακαδημία Αθηνών συνέχισε να επιχορηγεί 18 υποτροφίες. Και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμητικών διακρίσεων. Δεν θα
σας κουράσω πάρα πολύ, διότι πέρασε κάπως η ώρα, αλλά το βραβείο «Κτενά» δόθηκε, απονεμήθη στον καθηγητή Σεραφείμ Πούλο για εργασία του στο διάσημο περιοδικό Nature. Βραβείο Νικολάου Αρτεμιάδη στον αριστούχο πτυχιούχο Νικόλαο Τσικούρα. Βραβείο Αργυροπούλου στους κυρίους Βασίλειο Μπέλο, Ιωάννη Ναλμπάντη και Γεώργιο Τσακίρη για επιστημονική τους εργασία. Βραβείο της οικογένειας Λουκά Μούσουλου στην κυρία Χρυσοθέμηδα Παρασκευοπούλου. Λικούριο βραβείο στον κύριο Κοσμά Τσακμακίδη. Βραβείο Γεωργίου Φωτεινού στους κυρίους Βασίλειο Κυριάκου, Ιωάννη Γκαραγκούνη και Μιχαήλ Στουκίδη. Βραβείο Hildegard Χίρας Λεωνίδα Ζέρβα στον κύριο Πλάτωνα Μαγκριώτη. Βραβείο Ευτυχίας Εφταξιοπούλου στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Εφταξιοπούλου απονέμεται στον κύριο Στεφανάδη. Αδάμ Στεφανάδη, για το δίτομο έργο του «Το ελληνικό κράτος της θάλασσας». Βραβείο Αντιναβάρχου Δημητρίου Φωκά και τη συζύγου του απονέμεται στον κύριο Δημήτριο Γκαλόν για το βιβλίο «Διαβαίνοντας τις ατραπούς του θρύλου». Βραβείο της Ακαδημίας στους κυρίους Γεώργιο Ζάκα, προϊστάμενο Σπυρίδωνα Πετράκο, Κωνσταντίνο Σαμαρτζή, Νικόλαο Σουρλή και Κωνσταντίνο Τσαγκαρούλη για την προσφορά τους στα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Αστρονομίας και Μαθηματικών της Ακαδημίας. Βραβείο Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Ραφαήλ Μωυσή για την εξαιρετική επιστημονική του πορεία διαχρονικά. Βραβείο της Ακαδημίας στον αρχιτέκτονα κύριο Κωνσταντίνο Στάικο για το σύνολο του διακεκριμένου εκδοτικού του έργου. Βραβείο της Ακαδημίας στον κύριο Χρήστο Κίτσολου για το βιβλίο «Ιστορίες γενετικής». Βραβείο της Ακαδημίας στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νήσου Θήρας. Βραβείο της Ακαδημίας στο συγγραφέα ερευνήτρια κυρία Κρίστη Εμιλία Ιωαννίδου. Β' τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Βραβείο Αθάνα στην κυρία Άννα Γρίβα. Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα στην κυρία Χρύσα Αλεξοπούλου. Βραβείο Εκατερίνη Σταθοπούλου στην κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου. Βραβείο Ελένης Μικονίου σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα απονέμεται στον κύριο Νικόλαο Βένερ. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου που αθλοθέτησε η σύζυγός του απονέμεται στον ερευνητή, μελετητή και καθηγητή εθνομουσικολογίας στο ΕΚΠΑ, κύριο Λάμπρο Λιάβα. Βραβεία Ελένης και Πάνου Ψημένου στον κύριο Νικόλα Σφίκα, οίκοθεν. Λικούργιο βραβείο απονέμεται στην κυρία Κλεοπάτρα Παπαευαγγέλου Γενάκου. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων στον κύριο Δημήτριο Μακρίδη. Βραβείο Γεωργίου Οικονόμου στην Δέσποινα Παπακοσταντίνου Διαμαντούρου μεταθάνατον και στην κυρία Έλενα Μάρτιν Γκονζάλες Πεφάνη. Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου στον κύριο Κωνσταντίνο Σταλίδη. Βραβείο Σίμωνο Σίνα στον κύριο Αναστάσιο Λεβέντη. Βραβείο Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Φραγκίσκο Μαρτίνο. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στην κυρία Ελευθερία Ζέη. Βραβείο Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Ιωάννη Βαμβακά. Επίσης Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Άγγελο Ματθαίου. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στην ετήσια πολιτιστική έκδοση «Επίλογος» 1991 που ιδρύθηκε από τον Σπύρο Γαλαίο και διευθύνεται από τον κύριο Τάκη Βλαστό. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. Βραβείο Ποιήσεως απονέμεται στην κυρία Ανθή Μαρονίτη. Βραβείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου στον κύριο Γεώργιο Δενδρινό. Βραβείο Δοκιμίου στον κύριο Νικόλαο Αλιβιζάτου. Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας στην κυρία Σοφία Ζαραμπούκα.
έφημος μνεία στον ποιητή κύριο Σπύρο Κοκκινάκη ως ένδειξη αναγνώρισης για το σύνολο του έργου του. Τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών, βραβείο Αργυρίου και Πολυξένης Αγγελετοπούλου, απονέμεται στον κύριο Βασίλειο Αλέξανδρο Κόλια, βραβείο Νικολάου Καρόλου στον κύριο Αθανάσιο Δέλιο, βραβείο Νικολάου Καρόλου απονέμεται στο Σύλλογο Συνδρόμου Down της Ελλάδος, βραβείο Ευθυμίας Μιμίκας Μιχαηλίδου Νουάρου στον κύριο Ανδρέα Νικόλαο Κουκούλη, βραβείο Εκατερίνης Οικονόμου στο Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίου Ρόδου Αγία Μαρίνα, βραβείο Παναγιώτου Οικονόμου στον κύριο Παναγιώτη Ηλιόπουλο, βραβείο Ίωνος, Ιωάννη Ίωνος Τσατσαρώνη στον κύριο Βασίλειο Σωτηρόπουλο, βραβείο Ιωάννη Ίωνος Τσατσαρώνη απονέμεται στον κύριο Ηλία Κουβαρά, βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη απονέμεται στον κύριο Γεώργιο Τσουλούφα, βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και την πρόεδρό του κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά. Έφημος μνεία στον κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο και Εμμανουήλ Γάτη που υπηρετούν αντίστοιχα στην ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα της Μεγίστης στο Καστελόριζο για πράξη υψηλής ανθρωπιστικής αξίας. Εβούτυξαν στα παγωμένα νερά και έσωσαν από βέβαιο πνιγμό ένα παιδάκι μικρό που είχε γλιστρήσει στο νερό. Έφημος μνεία στον κύριο Βασίλειο Πάπα, πρόεδρο της Ιστορικής και Λογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής για την εν γέννη προσφορά του στη μελέτη και προώθηση των αριστοτελικών ερευνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα μέρος του έργου της Ακαδημίας Αθηνών. Μπορεί να σας κούρασα για λίγο, αλλά ίσως ήταν χρήσιμο να ακουστεί τι γίνεται στην Ακαδημία Αθηνών, τι γίνεται πίσω από αυτές τις περικαλείς πύλες και τι κρύβουν αυτές οι πύλες και πόσο κόπο και πόσο μόχθο νέων επιστημόνων κρύβουν. Δεν είμαστε όλοι μεγάλης ηλικίας. Υπηρετούν στην Ακαδημία όλες οι ηλικίες, αρκεί να έχουν κάποιο πτυχίο. Η λοιπή ερευνητική φετινή δραστηριότητα θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Ακαδημίας στις 10 Ιανουαρίου 2022 κατά την εγκατάσταση των νέων αρχών της Ακαδημίας. Ως προς το αριστείον των ιστορικών και κοινωνικών επιστημών, αυτό θα απονεμηθεί κατά την πανηγυρική συνεδρία για την 25η Μαρτίου σε Έλληνα επιστήμονα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό με έργο που συντελέστηκε κατά την τελευταία τετραετία στην πρόοδο της ελληνικής επιστήμης. Τα λοιπά βραβεία που προκηρύσσονται και θα απονεμηθούν σε έναν ακριβώς χρόνο από σήμερα, θα ανακοινωθούν διά του τύπου. Με αυτές τις σκέψεις και αφού ευχαριστήσω τα εν Ακαδημία τακτικά μέλη και τις υπηρεσίες της Ακαδημίας Αθηνών για τη γενικότερη συμβολή τους στο έργο της Ακαδημίας Αθηνών, εύχομαι σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το νέο έτος. Σας ευχαριστώ θερμώς. Καλά Χριστούγεννα και από μένα, με υγεία και λύεται η συνεδρίαση.